μόδας ξεκινά. 5 γυναίκες από όλη την Ελλάδα, με διαφορετικές ηλικίες και στυλ, ρίχνονται στη μάχη για την ανάδειξη της Shopping Star. Οι υποψήφιες μας αποκαλύπτουν το στυλ τους και ζουν μια περιπέτεια αγορών σε περιοχή έκπληξη. Δεν ξέρω που είναι η Νέα Σμύρνη, γιατί δεν κατεβαίνω συχνά Αθήνα για ψώνια. Και οι 5 έχουν μια πολύ ευχάριστη αποστολή. Να ψωνίσουν ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σύμφωνα με το θέμα που αλλάζει κάθε εβδομάδα. Στην προσπάθειά τους έχουν αντιπάλους τον χρόνο που είναι περιορισμένος και το budget που είναι συγκεκριμένο. Κάνω βιντεάκι με τις φίλες μου, Shopping Star, στο ίντερνετ. Έχω πάει σε διάφορα μαγαζιά στην Καρδίτσα και το παίξαμε πολύ ωραία. Κατά τη διάρκεια των αγορών τους φυσικά, δεν λείπουν και οι ανατροπές. Πες το με ένα φιλί, κάνε με να σ' αγαπήσω μια καινούρια ζωή. Πες το με ένα φιλί. Κυρία Κερασούλα, μην τραγουδάτε καλύτερα, δεν το έχετε. Τα μαλλιά και το μακιγιάζ τους τα επιμελούνται μόνες τους στο καμαρίνι του Shopping Star. Μέσα σε 20 λεπτά, υπό το άγρυπνο βλέμμα των υπολείπων υποψηφίων. Στη συνέχεια, οι διαγωνιζόμενες ανεβαίνουν στην πασαρέλα και βαθμολογούνται από τις συμπαίκτριές τους. Η Shopping Star της εβδομάδας αναδεικνύεται κάθε Παρασκευή μετά και τη βαθμολογία της Fashion Expert Βίκη Σκαγιά. Η υποψήφια που θα έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη τελική βαθμολογία θα είναι η νικήτρια του Shopping Star και θα έχει κερδίσει 1000 ευρώ. Η νικήτρια του Shopping Star είναι... Τη Δευτέρα, η Βίκη Καγιά ανακοίνωσε το θέμα αυτής της εβδομάδας του Shopping Star. Πρώτο τραπέζι πίστα, κορίτσια. Τον αγαπημένο σας καλλιτέχνη. Πρώτη στον αγώνα του Shopping βγήκε η Λώρα. Ο Μάριος είναι η σχέση μου. Είμαστε 5-6 χρόνια μαζί και ο μελλοντικός μου άντρας, εννοείται. Και θα τον πάρω και θα πάμε μαζί στα μπουζούκια. Έκανε τις αγορές της στο Περιστέρι. Έχω ένα θέμα με τα νούμερα, γιατί έχω πολύ λεπτή μέση. Κλαίνε οι χείρες, κλαίνε και οι παντρεμένες. Τι άλλο θα ακούσω εδώ μέσα. Έχασε 20 ευρώ στο παιχνίδι των φακέλων. Βγήκε με σιγουριά στην πασαρέλα. Κρίθηκε. Ήταν πανέμορφη και έτοιμη για ρέμο. Και βαθμολογήθηκε με 7,25 στα 10. Την Τρίτη, η Ντίνα έκανε τα ψώνια της στην αγορά των Αχαρνών. Με ευτήριο έχετε εδώ κοντά, να πάω να γεννήσω πρώτα και μετά να πάρω τη φόρμα. Τρως, Ντίνα μου. Ο φάκελος της στέρισε 25 ευρώ. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε τώρα, θα κάνω οικονομία στα ρούχα. Βγήκε με αέρα στην πασαρέλα, κρίθηκε. Θεωρώ πως αντέγραψε το τρόπο σκέψης μου για το πώς να είμαι στο θέμα. Και βαθμολογήθηκε με 5,25 στα 10. Την Τετάρτη, η Θεανό ψώνισε στη Νέα Σμύρνη. Κοιτάξτε, Oriental. Δεν το συζητώ. Σχολιάστηκε για τις επιλογές της. Δεν ξέρω από μπουζούκια. Δεν πηγαίνω. Είσαι μπαλαρίνα από το 1850. Στάθηκε άτυχη στο παιχνίδι των φακέλων αφού έχασε 6 λεπτά. Βγήκε με αυτοπεποίθηση στην πασαρέλα. Κρίθηκε. Ήταν λαμπερή, εντυπωσιακή και μου άρεσαν όλα πάνω της. Και βαθμολογήθηκε με 5,75 στα 10. Δεν μ' άρεσε τίποτα πάνω της, εκτός από το φόρεμα λίγο που ήταν εδώ μπροστά η σούρα. Χθες Πέμπτη, η Κερασούλα επισκέφθηκε την αγορά του Χαλανδρίου. Πιστεύω ότι θα κερδίσω, με κλειστά μάτια. Στα εύχομαι, Κερασούλα μου, να κερδίσεις. Τα άλλα τα κουρίτσια δεν το έχουνε με τα μπουζούκια, όχι. Σχολιάστηκε για τις στιλιστικές της επιλογές. Η πριγκίπισσα της Λάρισσας. Αδιαφυσβήτητο είσαι η πριγκίπισσα της Λάρισσας, τι λες τώρα. Ήταν τυχερή στο παιχνίδι των φακέλων και κέρδισε 9 λεπτά, βγήκε στην πασαρέλα, κρίθηκε και βαθμολογήθηκε με 5,5 στα 10. Δεν μου άρεσε τίποτα. Θα τις έβαζα 6 αν έφυγαν και το μαλλί. Σήμερα το Shopping Star επισκέπτεται την 5η στη σειρά παίκτρια της εβδομάδας, τη Μαρία. Εδώ είναι. Βρε, καλώς τους. Καλώς ήρθατε στην όμορφη Λάρισα. Έλατε να σας δείξω την ντουλάπα μου. Γεια σου μαράκι μου, καλώς σε βρήκαμε. Σε μεδάκι με το καλημέρα. Thank God it's Friday. Όπως καταλάβατε, η Μαρία έχει μια κόρη. Και εκτός από κόρη έχει και ράφια. Θου κύριε, φυλακή το στόματί μου. Ευτυχώς εδώ δεν έχει σε μεδάκι.
Εδώ είναι η ντουλάπα μου. Απίστευτο. Πάμε να σας δείξω μερικά από τα αγαπημένα μου ρούχα. Η μισή ζούγκλα είναι εδώ μέσα. Πάντα καημένα τα ζωντανά, τα γδάρανε. Με τι ξεκινάμε? Λοιπόν, αυτό εδώ το φόρεμα. Το φόρεσα σε μια πολύ αγαπημένη στιγμή, στο γάμο του αδερφού μου. Νομίζω ότι έλαμπα όταν το φορούσα. Έχει πολύ ωραία πλάτη. Και το συνδύασα με ένα ψηλοτάκουνο μαύρο πέδιλο. Μια χαρά, η αδερφή του γαμπρού απαστράπτουσα. Μ' αρέσει που είναι κλειστό μπροστά και ανοιχτό πίσω. Έχει το φιόγκο και το κάνει πιο κοριτσίστικο. Έχει πάρα πολύ ωραίο μήκος. Πολύ, πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν θα το φορούσα για ένα απλό ποτό. Για σπέσια. Για γάμο σίγουρα, αλλά και για μπουζούκια. Ίσως για πρώτο τραπέζι πίστα. Να ανέβω πάνω και να φαίνομαι. Σίγουρα θα φαινόσουν πρώτο τραπέζι πίστα. Αλλά. Αλλά θα προτιμούσα να είναι λίγο πιο κοντό. Τέλειο το φόρεμα. Ναι. Φανταστικό. Πολύ ωραία η στιγμή που το φόρεσε στο γάμο του αδερφού σου. Και μ' αρέσει πάρα πολύ για πρόταση για πρώτο τραπέζι πίστα στα μπουζούκια. Καλά. Ούτε να το έχεις μαντέψει. Medium. Το επόμενο ρουχαλάκι που θα σας δείξω. Για δείξε. Είναι αυτό το φόρεμα. Έχει μεγάλη αξία για μένα, συναισθηματική. Δηλαδή. Ήτανε της μαμάς μου και της το πήρα. Δεν με πολύ συγκινεί αυτό το ρούχο εμένα, Μαρία. Άκαρδη. Εντάξει, αφού έχει συναισθηματική αξία για σένα και είναι της μητέρας σου. Έχει το ίδιο σωματότυπο να υποθέσω, γι' αυτό έχει σε κάνει. Α. Okay. Αδιάφορο για μένα. Τέλειο το μήκος, τέλεια η ματιέρα. Μ' αρέσουν που είναι διάφανα τα μανίκια και μακριά. Μ' αρέσει το κόψιμό του, μ' αρέσουν όλα του. Έχω πολλά κομμάτια της μαμάς μου στην ντουλάπα, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ το vintage style και νομίζω ότι μου πάει και το υποστηρίζω. Δεν μου αρέσει και τόσο πολύ. Δεν μπορώ να το φανταστώ τώρα αυτό πάνω σου. Γιατί? Γιατί το βρίσκω λίγο μακρύ για το ύψος σου. Έρε γλέντια! Τώρα θα σας δείξω ένα ακόμη αγαπημένο μου κομμάτι. Είναι αυτό το πουκάμισο. Είναι λεοπάρ. Το λεοπάρ είναι πολύ αγαπημένο σχέδιο για μένα. Και το φοράω σε μπλουζάκια, πουκάμισα και πολύ συχνά σε πανωφόρια. Υπέροχο πουκάμισο animal print. Μ' αρέσει πάρα πολύ το σιρίτι που λειτουργεί ως λεπτομέρεια, που είναι μαύρο και καταλήγει στο γιακά. Μου αρέσει το animal print, αλλά σε συγκεκριμένα ρούχα. Συγγνώμη, αλλά αυτό το πουκάμισο δεν μου άρεσε. Το έχω συνδυάσει με φούστα, με παντελόνι, με ψιλοτάκουνες γόβες και με μπότες. Θα προτιμούσα να το φορέσει με ένα κολάν μαύρο. Σταμάτα. Και μια ψηλή μπότα πάνω από το γόνα. Το γόνα. Είπαμε να κόβεις τις λέξεις, αλλά αυτό πια. Κάθε κοπέλα που σέβεται τον εαυτό της έχει πολλά παπούτσια στην ντουλάπα της. Εγώ θα σας δείξω μερικά από τα αγαπημένα μου. Όχι, δεν ισχύει αυτό, γιατί κάθε γυναίκα που σέβεται τον εαυτό της μπορεί να έχει και ένα ζευγάρι παπούτσια, να μην μπορεί να πάρει περισσότερα. Ξύπνησε η ανθρωπίστρια. Ένα ζευγάρι είναι αυτά. Πολύ αγαπημένα παπούτσια για μένα. Τα φοράω μόνο πρωί. Πρωί. Με ένα ήσυχο ντύσιμο. Τρομερά ανδρικά παπούτσια flat. Μ' αρέσει πολύ το χρυσό μπροστά. Και πάρα πολύ ωραία για βιγέντι σήματα. Πολύ ωραία. Μπράβο. Τα συγκεκριμένα παπούτσια, αν και έχουν το ανδρόγυνο στυλ, νομίζω μου ταιριάζουν πάρα πολύ. Και ταιριάζουν πολύ ωραία με παντελόνια. Λίγο δύσκολα θα τα φόραγα τα συγκεκριμένα με φούστα. Γιατί νομίζω δεν θα μου ταιριάζουν και δεν θα μου αρέσουν πάνω μου και δεν θα μπορώ να τα υποστηρίξω. Πολύ μου άρεσαν αυτά τα παπούτσια που έχει αυτή τη λάμψη, αυτές τις λεπτομέρειες. Το σουρωτήρι. Και γιατί όχι να μην τη φορέσει και με μια μακριά φούστα. Θα μου άρεσε πάρα πολύ. Και τώρα τι θα δούμε. Ένα άλλο ζευγάρι αγαπημένα παπούτσια για μένα. Είναι αυτά τα πέδιλα. Δεν ήταν δικά μου, η αλήθεια είναι. Αλλά. Είναι της ξαδέρφης μου. Αλλά επειδή βαρέθηκε να τις τα δανείζομαι, μου τα χάρισε. Την έπριξες. Μπράβο στην ξαδέρφη σου που σου έδωσε το θεϊκό το πέδιλο. Ο φιόγκος, η ματιέρα, πάρα πολύ ωραίο το τακούνι. Είναι φανταστικά, μπράβο της. Στο συγκεκριμένο πέδιλο μου άρεσε πάρα πολύ το τακούνι. Είναι λεπτό, βραδινό, σεξι. Σταμάτα. Μου άρεσε πάρα πολύ το φιωγκάκι του και ο τρόπος που δένει το λουράκι του πάνω στο πόδι μου. Μου πάει πάρα πάρα πολύ. Πολύ όμορφο πέδιλο, μου αρέσει πάρα πολύ, είναι φανταστικό. Πολύ ωραίο πηδλάκι αυτό. Μ' αρέσει ο φιόγκος μπροστά, το τακούνι του. Μπράβο, θα σου πάει νομίζω. Και τώρα τι θα δούμε. Τώρα θα δούμε μερικές από τις αγαπημένες μου τσάντες. Για δείξε. Πρώτη και καλύτερη. Μικρή μαύρη τσαντούλα. Και τριανταφυλλένια. Τη φοράω συνήθως απόγευμα και βράδυ. Μου άρεσε πάρα πολύ η λεπτομέρεια που έχει. Όταν χρειάζεται είμαι κι εγώ άγριο κορίτσι. Γι' αυτό διάλεξα να πάρω μια τσάντα με λιοντάρια.
Ωραία η τσάντα, αλλά χωρίς τα λιοντάρια. Μόνο το καπετονέ μ' άρεσε. Σου πάει φανταστικά. Και με τα λιονταράκια ή στη λιονταρίνα. Το ωραίο με αυτή την τσάντα είναι ότι γίνεται και belt bag. Όταν θέλω ειδικά τα χέρια μου να είναι ελεύθερα, την προτιμώ για να βγαίνω έξω. Ωραιότατη μικρή μαύρη τσαντούλα. Μ' αρέσουν τα καπετονέ που κάνουν τρίγωνα. Μ' αρέσει πάρα πολύ η μεταλλική λεπτομέρεια στο κέντρο που είναι δύο λιονταράκια φυσά. Ωραίο και το λουρί. Λειτουργεί και ως belt bag. Ακόμα καλύτερα. Μπράβο. Ένας πολύ αγαπημένος φάκελος για μένα, ναι, είναι αυτός εδώ. Τι έχει? Έχει πολύ ιδιαίτερο σχέδιο. Δεν έχω ξαναδεί καμία άλλη κοπέλα να φοράει κάτι αντίστοιχο. Αλήθεια? Και συνήθως όταν το φοράω με ρωτάνε από πού το έχω πάρει. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Γλυκούλα. Δεν βρίσκω κάτι το ωραίο επάνω του και δεν καταλαβαίνω αυτό τα φτάκια αυτά που κάνει στο πάνω μέρος. Ακατανόητα. Το θεωρώ πολύ γελίο. Oversize φάκελος από δέρμα τύπου στορθοκάμιλος, ωραίο το χρώμα. Μ' αρέσει έτσι που διπλώνει και στα πλάγια, αν και μ' αρέσει καθαρός, ανοιχτός πιο πολύ για να κάνει έτσι oversize και να φαίνεται. Μια χαρά, πολύ ωραία. Το φοράω συνήθως βράδυ, το προτιμώ με κάποιο total black σύνολο για να αναδεικνύεται καλύτερα και με χρυσά αξεσουάρ. Δεν μου αρέσει καθόλου και ειδικά για βράδυ. Το απόγευμα θα το προτιμούσα. Μάλιστα. Αλλά αφήσει το λάτρεψες, okay. Τώρα τι θα δούμε? Πάμε τώρα να δούμε μερικά από τα αγαπημένα μου κοσμήματα. Με τι ξεκινάμε? Αυτό εδώ το δαχτυλίδι. Ναι. Είναι πολύ αγαπημένο κομμάτι για μένα. Μου το πήρε δώρο η μαμά μου όταν γέννησα την κόρη μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μπράβο η μανούλα σου. Είναι τέλειο. Μπράβο στη μαμά σου. Μπράβο της. Τα χρώματα, το δέσιμο, τέλειο. Το φοράω σχεδόν κάθε μέρα. Η αλήθεια είναι ότι και προτιμώ το χρυσό, το κίτρινο χρυσό. Λίγα κομμάτια έχω σε λευκό ή σε ασημί και νομίζω ταιριάζουν καλύτερα στο δέρμα μου. Πολύ όμορφο δαχτυλιδάκι. Ναι. Να το φοράς. Συμβουλή. Ένα ζευγάρι σκουλαρίκια που θα σας δείξω είναι αυτά εδώ. Σίγουρα μετράνε και 50 χρόνια ζωής. Είναι της θείας μου της Λένος, η οποία μου τα χάρισε. Καλά, η θεία Λένο, τρομερό γούστο, ε! Η πέτρα, το χρώμα, το χρυσό δέσμο γύρω-γύρω που κάνει πλεξουδίτσα. Είναι vintage, αληθινά vintage όμως, όχι αστεία. Φανταστικά, μπράβο. Τα φοράω από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Είναι χρυσά γύρω-γύρω, έχουν ξεθοριάσει κιόλας λίγο. Και η πέτρα τους είναι μπλε. Τέλεια σκουλαρίκια και φαντάζομαι θα σου πάνε πάρα πολύ. Τα αγαπώ. Τώρα θα σας δείξω μερικές φωτογραφίες από τα νιάτα μου. Throwback. Ξεκινάμε με την πρώτη φωτογραφία. Εσύ? Είναι από την ορκομοσία μου. Oh. Σπούδασα οικονομία και διοίκηση μονάδων υγείας και πρόνοια στην Καλαμάτα. Όλο αυτό. Πέρασα πάρα πολύ ωραία τα φοιτητικά μου χρόνια. Ευχαρίστω ότι ξαναγύρναγα σε αυτή την εποχή. Μια άλλη εποχή, όντως. Βάφεσαι πάρα πολύ έντονα εκεί που δεν το χρειάζεσαι γιατί είσαι κουκλίτσα, φυσική κούκλα. Μ' αρέσει και το μακρύ μαλλί, μ' αρέσει και το καρέ που έχει τώρα. Η φράτσα δεν μ' αρέσει πάρα πολύ. Όταν κοιτάω αυτή τη φωτογραφία, νομίζω Κλές. Ότι θα άλλαζα λίγο το βάψιμό μου. Θα ήταν πιο διακριτικό. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό το μαλλί που είχες, ούτε το βάψιμο, ούτε αυτή η τεράστια κρίκη. Καθόλου. Τώρα είσαι πιο όμορφη, Μαρία μου. Πάμε να δούμε την επόμενη φωτογραφία. Μια δεύτερη φωτογραφία είναι αυτή εδώ. Τελείως διαφορετικό look από σήμερα. Τέλεια φωτογραφία, τέλειο χρώμα μαλλιών. Ωραίο το στυλ σου. Μπράβο, Μαράκι. Έχω έντονα κόκκινα μαλλιά, έντονα ροκ στοιχεία στον ντύσιμό μου. Σίγουρα είναι και 10 χρόνια πριν αυτή η φωτογραφία. Μια χαρά κοριτσάκι, είσαι νέα φρέσκια που πειραματίζεσαι. Τέλεια. Γιατί όχι? Μ' αρέσει πάρα πολύ το χρώμα αυτό που είχες στα μαλλιά σου και επίσης γιατί μ' αρέσει άραγε. Το που κάνεις το κόκκινο, το καρό που το έχεις δέσει πάρα πολύ ωραία και το παντελόνι με τις τρύπες που σε πήγαινε υπερβολικά. Πού την πήγαινε? Και γιατί όχι να μην το φορέσεις και τώρα. Άτσα! Ας δούμε τώρα τη Μαρία με τα αγαπημένα της σύνολα. Αυτό είναι το πρωινό, να υποθέσω, ε. Αυτό είναι ένα πρωινό σύνολο. Το φοράω συνήθως για να βγω για καφέ ή για να κάνω κάποιες πρωινές δουλειές. Πολύ ωραίο το leather jacket. Μ' αρέσει πάρα πολύ και το τρυπητό πλεκτό από μέσα. Κόκκινο denim, φανταστικό. Τα sneakers είναι μια χαρά. Το backpack και πολύ ωραία πινελιά. Το φουλάρι σε animal print μοτίβο, λευκό και μαύρο. Μια χαρά, μπράβο σου. Το jacket το έχω αγοράσει πολλά χρόνια πριν. Όταν το είδα στη βιτρίνα το ερωτεύτηκα και λέω θα το πάρω. Και με έχει βολέψει απίστευτα όλα αυτά τα χρόνια. Νιώθω πολύ ωραία με αυτό το ντύσιμο, πολύ cool και άνετη. Εντάξει, είναι ένα απλό πρωινό καθημερινό ντύσιμο. Αλλά το μπουφάν σου είναι θεϊκό. Τέλειο. Επόμενο σύνολο.
Πάει με τον καναπέ. Για να δω και το χέρι. Αυτό είναι ένα απογευματινό βραδινό σύνολο. Το φοράω νωρίς το βράδυ για να πάω για ένα ποτό ή μια μπύρα με το σύζυγό μου. Λευκό ντένιμ αγαπημένο για το χειμώνα. Το μποτάκι είναι τέλειο, το τσαντάκι, το παλτό είναι θεϊκό. Και τι ωραία ιδέα να βάλεις τίσερτ δερμάτινο. Μπράβο σου, τέλεια. Το παλτό μου είναι στις αποχρώσεις του γκρι. Το φοράω πολύ συχνά το χειμώνα, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ταιριάζει με όλα μου τα σύνολα και το χωρέσει και με αθλητικό και με γόβα και με μπότα, με όλα. Πολύ όμορφο όλο το σύνολο. Oh. Εκτός από το πανωφόρι. Γιατί αυτό? Γιατί θεωρώ ότι σε κοντένει περισσότερο λόγω του μάκρους που έχει. Θα προτιμούσα να σταματούσε κάτω από τους μυρούς. Η ώρα του animal, αγαπημένη. Αυτό είναι ένα βραδινό σύνολο. Θα πήγαινα κατά κύριο λόγο στα μπουζούκια, γιατί στη Λάρισα φημιζόμαστε για τα μπουζούκια μας. Έχουμε και μεσημεριανά και απογευματινά και βραδινά μπουζούκια. Πρωινά, όχι. Πόσο ωραίο αυτό το φόρεμα, ζιβάγκο, στενό, σε πολύ ωραίο μήκος, με μακρύ μανίκι. Τέλεια η γούνα από Animal Print. Μια χαρά και το κλατς, φανταστικό το καλσόν, τέλειες οι γόβες. Αν και θα προτιμούσα ένα πέδιλο με αυτό το sexy look, δεν σου κρύβω, και να φαίνεται το καλσόν από μέσα. Τα σκουλαρικάκια σου, τα μαλάκια σου, μια χαρά κούκλα. Νιώθω πολύ άνετα σε αυτό το σύνολο, νομίζω δεν περνάω παρατήρητη. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πολύ ωραία ρούχα, ένα τέτοιο παλτό έχω κι εγώ. Μ' αρέσει και το τσαντάκι μ' αρέσει, αλλά να σου πω ρε μαράκι μου, πολύ μίνι ρε κορίτσι μου, πολύ μίνι. Νέο κορίτσι είναι. Εμένα μόνο έκανες παρατήρηση για το μίνι, Φταίει η ηλικία μου, επειδή είμαι 54, λες. Αλλά να σου θυμίσω ότι εγώ έχω ποδάρες. Και μετά από αυτόν τον εσωτερικό διάλογο της Ντίνας, ας πάμε στο σαλόνι μας να ακούσουμε και μια κανονική συζήτηση. Μου άρεσε εκείνο το χρυσό φόρεμα που φόρεσε στο γάμο του αδελφού της. Και ήταν και για γάμο. Φυσικά. Και σε μια ιδιαίτερη τέτοια στιγμή. Ήταν καταπληκτικό εσείς. Μ' άρεσε το χρώμα, έτσι πως ήταν, που ήταν πολύ στράς και χρυσό, αλλά δεν μ' άρεσε αυτό το παπιόν που είχε πίσω. Παπιόν. Α, όχι, αυτό έκανε τη διαφορά. Δεν μου άρεσε εμένα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Το παπιόν. Πάρα πολύ όμως. Η Μαρία αναχωρεί όλο ενθουσιασμό για ψώνια με το μαγικό βανάκι του Shopping Star. Ξεκινάμε. Μπορώ να έχω το φακελό μου, παρακαλώ. Βεβαίως. Ουρίστη. Α, τέλεια. Και φυσιά. Τυχερή. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω πάει ποτέ. Δεν ξέρω τίποτα. Αλλά κάτι μου λέει ότι θα βρω αυτό που ψάχνω. Σε ποιο μπουζούκι θα πάμε? Θα πάω στον Οικονομόπουλο. Γιατί είναι ο μόνος που μου αρέσει. Γιατί γενικότερα δεν ακούω αυτή τη μουσική, ακούω έντεχνα. Όλες τις κουλτούρες δηλώνουν. Με ποιον θα πας? Θα πάω με τις φίλες μου και με τον σύζυγό μου. Εντάξει λοιπόν. Δες, φτάσαμε! Πιες μια γουλιά να δροσιστείς τώρα. Έφτασα στην Κηφισιά, πάω να κάνω τα ψώνια μου, γιατί το βράδυ με περιμένει ο Οικονομόπουλος. Ναι, αδειμονή! Η 32χρονη ιδιωτική υπάλληλος από τη Λάρισα σήμερα ανακαλύπτει την αγορά της Κηφισιάς, αναζητώντας ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για ένα σύνολο που θα φορέσει στο πρώτο τραπέζι πίστα. Όλα αυτά μέσα σε 2,5 ώρες και με 350 ευρώ, ενώ στη συνέχεια θα κάνει μαλλί και μακιγιάζ στο καμαρίνι του Shopping Star. Καλή αρχή, Μαρία! Γεια σας! Γεια σας. Ένα βραδινό ρούχο ψάχνω, θα μου δείξετε κάτι? Βεβαίως. Εγώ μπορώ να ψάξω? Σιγά, παιδί μου. Ευχαριστώ πολύ. Σαν κλέφτης μπήκες. Καλή, ηρέμησε. Ένα, δύο, τρία. Τσακ. Γρήγορη. Είδα το νούμερό μου, έτσι. Να με. Θέλω να μου δείξετε κάτι άλλο εσείς. Ναι, βεβαίως. Πολύ ωραίο είναι και αυτό εδώ το μεταλλιζέ το ροζ. Οχ. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ζημιάρα. Πολύ ωραίο είναι και αυτό εδώ πέρα το γκρι. Ευχαριστούμε. Αυτό τι είναι? Και αυτό το έριξες. Είναι ολόσωμο σορτ. Όχι, συγγνώμη, είναι παντελόνα μαζί με μπλούζα. Όχι, αυτό είναι για τον Τόνι Σφίνα, δεν το θέλω. Θα πάρω αυτά τα δύο. Ωραία. Για τον ίδιο, ε. Πού πάω? Μέσα, ευθεία. Στο δεύτερο δοκιμαστήρι. Πάμε, Τόνι. Μαρία. These boots are made for walking. Μου αρέσει σαν ρούχο, δεν μου αρέσει πάνω μου. Τι εννοείς? Για τη συγκεκριμένη περίπτωση θα ήθελα κάτι πιο εφαρμοστό. Μ' αρέσει η παγέτα πάνω σου, αλλά δεν μου αρέσει αυτή η τριχρωμία και δεν μου αρέσει καθόλου το πατρόν. Δεν θεωρώ ότι σε κολακεύει. Πάμε για. Δεν μου αρέσουν τα χρώματα.
Μάλλον που μου θυμίζει κάτι στις απόκριες. Την είπε καρναβάλι. Αυτό θα αρέσει μόνο στη γιαγιά μου αν το δει, σίγουρα. Με αυτό θα πήγαινα στη γιαγιά μου επίσκεψη, πουθενά αλλού, να το δει να με χαρεί. Ναι, μαράκι, μόνο για τη γιαγιά σου ήταν αυτό. Όχι, όχι, σου έρχεται μεγάλο, μεγάλα τα μανίκια. Νομίζω δεν σου πάει. Βγάλω το κάτι πιο στενό, νομίζω χρειάζεσαι εσύ. Αυτό τι λέει? Ωραίο, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι για τη Λώρα. Ναι, όντως. Το έργο ότι είναι για μένα. Χάρηκες. Νομίζω δοκίμασα κι εγώ ένα παρόμοιο σε μοβ. Αλλά μην το πάρεις, δεν μου αρέσει πάνω σου. Σε αυτό το σύνολο με χαλάει το μήκος του, σίγουρα. Δεν είμαι σίγουρη αν μου κάθεται καλά. Σίγουρα. Και σίγουρα με χαλάει λίγο και το χρώμα του τώρα που το ξανασκέφτομαι. Το μήκος είναι θεϊκό. Είναι εκεί που πρέπει. Όσο πρέπει, φαίνονται τα ποδαράκια σου. Δεν κολλάει πάνω σου. Σε κολακεύει πάρα πολύ αυτό το πατρόν. Να το πάρεις. Θέλω να δω και κάτι άλλο και να δω και ένα πανωφόρι, παρακαλώ. Βεβαίως. Έλα εδώ. Για να δούμε. Τι θέλεις? Αυτό είναι φόρεμα. Ναι. Αυτό θέλω. Α. Ωραία, να δούμε το μεράκι σας. Ναι. Το small είναι. Ορίστε το medium. Ένα πανωφόρι. Όπα. Λίγο γρήγορα, παρακαλώ. Και μπορείτε να βάλετε και αμάνικη γούνα σε γκρι απόχρωση. Να είσαι σαν τον πριν. Δεν μ' αρέσει, δεν το θέλω. Ούτε αυτό μ' αρέσει, δεν θέλω κάτι. Ευχαριστώ. Πάμε στο δοκιμαστήριο. Στα μπουζούκια θα πας σε rave party. Α, ωραίο είναι. Ωραίο φόρεμα. Ναι. Είναι βραδινό, είναι λαμπερό. Όχι, μαράκι μου, σαν τζολιά σαν άκτορα είσαι, βγάλω το. Ούτε εγώ που είμαι 2 δεκαετίες μεγαλύτερη από εσένα δεν θα το φορούσα. Τα παραλές. Νομίζω δεν μ' αρέσει πάρα πολύ ο φραμπαλάς, αν το λένε έτσι αυτό. Εδώ δεν μ' αρέσει, κάτι εδώ με χαλάει. Τι? Θα προτιμούσα να είναι πιο εφαρμοστό, ίσως και λίγο πιο κοντό. Σου πάει, έχει μια πλάκα, έχει και βολάν στα μανίκια. Αλλά θα το ήθελα για ένα άλλο event αυτό το ρούχο για σένα. Βέβαια με πολύ ψηλό τακούνι και μαύρο λεπτό καλσόν και ένα ωραίο απλό μαύρο σακάκι. Μόνο ένα σπαθί χρειάζεσαι. Αμάν. Για να καρφώσει κανέναν, κανέναν αρχαίο Έλληνα. Τρώμαξα. Η νεαρή Μανούλα από τη Λάρισα κατευθύνεται προς το δεύτερο μαγαζί. Άκου εκεί απογευματινά μπουζούκια. Τι ώρα ξεκινάνε στη Λάρισα? Μαρία, έχει ακόμη 2 ώρες, 7 λεπτά και 14 δεύτερα. Πάμε στο επόμενο μαγαζί. Άντε, βιάσου λίγο, βρε. Μην κινείσαι με ρυθμούς Λάρισας. Εδώ είναι μεγάλες οι αποστάσεις. Γεια σας. Γεια σας. Ψάχνω ένα βραδινό ρούχο. Σοκ. Πού θα πάτε? Πρώτο τραπέζι πίσω στον Οικονομόπουλο. Αυτά είναι. Μπορώ να αφήσω κάπου αυτά? Βεβαίως. Δώστε τα. Ευχαριστώ πολύ. Την έκανες και ζήλεψε. Να κοιτάξω και λιγάκι εγώ. Μπορώ? Και αρχίζει το πλιάτσικο. Αυτό είναι το σακάκι της βιτρινάς. Μάλιστα. Αυτό μπορώ να το συνδυάσω με κάτι από πάνω, με κάτι από μέσα. Με μια κόντι φούστα. Θα ήταν ωραίο. Ναι, θέλω να το δοκιμάσω σίγουρα αυτό. Καλάντε. Υπάρχει κάτι σε χρώμα, παγέτα σε χρώμα. Τι χρώμα? Σε πράσινο χρώμα που είναι πολύ μόδα φέτος. Ναι, θα το δοκιμάσω αυτό. Το κρατάω. Γερά. Και υπάρχει και αυτό που είναι πάρα πολύ ωραίο φόρεμα. Για δες. Είναι πολύ, πολύ κοντό ωραία. Αυτό. Είναι κοντό. Σούπερ μίνι. Ματσίλι είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα το δοκιμάσω και αυτό. Κόλαση. Να σας δείξω και ακόμα ένα. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν. Λέγε. Θα αφήσω αυτό. Και. Θα πάρω αυτό. Πάρε. Και αυτό. Όχι. Το ασημί είναι πολύ ωραίο. Ναι, αυτό. Τέλος. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Αυτό δεν το θέλω. Καλάντε. Ούτε αυτό, ούτε αυτό. Αυτό. Έχω μπερδευτεί τώρα. Θέλω να δω μια φούστα για αυτό το σακάκι με ένα τοπάκι. Άντε. Βεβαίως. Μια ωραία κοντή στενή φούστα. Ναι. Δερματίνη. Πολύ στενή. Και θα σας φέρω και ένα λενζερί. Ναι. Και θέλω και το πράσινο. Περνώ στο δοκιμαστήριο. Ευχαριστώ. Βουρ στον πατσά. Να χαμέναν. Oh. Πρώτο τραπέζι ταβέρνα. Ωραίο είναι. Μ' αρέσει. Είναι βραδινό. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα μανίκια του αυτό εδώ πέρα που κάνει τη λεπτομέρεια. Μ' αρέσουν τα μανίκια που έχουν όγκο. Σου πάνε πάρα πάρα πολύ, αλλά το υπόλοιπο είναι πάρα πολύ συντηρητικό, βρε παιδάκι μου. Νομίζω όμως ότι δεν είναι για μένα, για την ηλικία μου. Είναι για μια κυρία λίγο πιο μεγάλη σε ηλικία.
Ναι, όντως συμφωνώ μαζί σου. Δεν σου ταιριάζει, δεν είναι της ηλικίας σου. Φαγώθηκες. Θα ταιριάζει καλύτερα στην ηλικία της κυρίας Δίνας. Μαύρο φίδι που σε έφαγε. Βγάλ' το. Αυτό νομίζω θα πήγαινε. Ναι. Στην κερασούλα. Δεν είναι απόλυτο ότι θα μου πήγαινε αυτό το glitter φόρεμα. Αλλά. Μάλλον θα πήγαινε σε μια κυρία πάνω από 70. Μαμά, τα ακούς! Για πες. Α, ωραίο. Πολύ λαμπερό. Ωραίο το χρώμα του. Ναι. Ωραία τα μανίκια του. Ωραία τα πρικιά του. Είναι λίγο κοντό. Θα πέσει να με φάει η Ντίνα, νομίζω. Μάγος είσαι. Όχι μόνο θα πέσω να σε φάω. Αλλά. Θα κατασπαράξω κιόλας. Αμάν. Όλες αυτή την εβδομάδα σχολιάζουν το μήκος των ρούχων. Το ξεκινήσαμε με την Ντίνα και συνεχίζει κάθε μέρα τώρα. Νομίζω κάτι θα πούν και για μένα. Αλίμονο. Δεν είναι μόνο το ότι είναι κοντό. Μοιάζει πολύ με το δικό μου, αλλά σε άλλο χρώμα. Έτσι. Και αν το πάρεις, δεν θα μου άρεσε να το πάρεις, να το επιλέξεις αυτό το κομμάτι. Δήλωσα συμμετοχή για ένα στοίχημα. Γιατί. Το χασες. Αργώ πάρα πολύ στα ψώνια μου όταν αποφασίσω να ψωνίσω και δεν τα παίρνω έτσι από την κρεμάστρα για το σπίτι. Ναι. Και θέλω να πείσω το σύζυγό μου ότι μπορώ. Ήρωας. Έχουμε στοιχηματίσει ότι δεν θα προλάβω αξεσουάρ. Και μου είπε να μην γυρίσω σπίτι αν δεν πάρω αξεσουάρ. Αλλά εγώ θα προλάβω όμως και θα το χάσει το στοίχημα. Δεν νομίζω ότι δεν θα προλάβεις. Θα τα κάνεις όλα τέλεια. Νομίζω ότι θέλω να δω και ένα πανωφόρι με αυτό το ρούχο. Μπορώ. Σας αρέσει. Θέλω να τη δοκιμάσω, ναι, μ' αρέσει. Τα πράσινα χρώμα. Για να σε δούμε. Τι λέει. Μ' αρέσει και το χρώμα του και όπως στέκεται πάνω μου. Δεν μου δίνει και όγκο. Μ' αρέσει. Πάρα πολύ ωραία ιδέα να βάλεις γούνα και έτσι σκούρο πράσινο. Μη μου ξεχάσεις μαύρο λεπτό καλσόν και ένα ωραίο μαύρο πέδιλο. Δεν με πειράζει που η γούνα είναι σχεδόν ίδιο με το φόρεμα. Μ' αρέσει. Μπορεί να κάνω τη διαφορά. Δεν ξέρω, θα το σκεφτώ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, βάλει κάτι πιο μοντέρνο και όχι αυτή τη γούνα. Κρύβω όλο το φόρεμα και δεν φαίνεται τίποτα καλό πάνω σου. Λοιπόν, πάω να αλλάξω. Έχω κι άλλο να δοκιμάσω. Μισό λεπτό, να πάρετε και τα λενζερί. Α, ναι, ευχαριστώ πολύ. Το ξέχασες. Τι θα βγει τώρα. Star Wars. Ωραίο. Μ' αρέσει αυτό το σακάκι. Ναι. Είμαι μέσα στο θέμα με αυτό. Μ' αρέσει το μήκος του, μ' αρέσει η λάμψη του. Είναι μέσα στο θέμα, αλλά δεν ξέρω πώς θα είναι άμα θα βγάλει το σακάκι. Ωραίο το σακάκι, αλλά μετά θα το βγάλει. Δεν έχει λάμψη ούτε η δερμάτινη φούστα, ούτε το λιντζερί. Τα οποία παρεμπιπτόντως δεν μου αρέσουν καθόλου γιατί έχουν παραφορηθεί. Μ' αρέσει αυτό το σύνολο. Δεν ξέρω βέβαια αν είμαι για μπουζούκια. Έχω μπερδευτεί λίγο. Δεν είναι ωραίο για μπουζούκια. Από την άλλη, μας αρέσει το απλό και το λίγο, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Θα βάζα το trench, το παγετέλιο το μαύρο, χωρίς την αντέλα, γιατί και αντέλα και η παγέτα κάνει πολύ. Και από κάτω θα βάζα μια ωραία φαρδιά μαύρη παντελόνα, μια παντελόνα καμπάνα, κάτι σε παντελόνι. Ουράνιο τόξο. Μάλιστα. Φόρεμα, παγέτα. Είμαι σίγουρα μες στο θέμα με αυτό το ρούχο. Έχασες χρόνο και μόνο που το δοκίμασες, γιατί είναι παρόμοιο με το πρώτο. Χάλια. Είναι τέλειο και το μήκος του φανταστικό, αρκεί να το συνοδεύσεις με ένα ωραίο πανωφόρι και τα κατάλληλα αξεσουάρ. Είναι φανταστικό. Η κερασούλα τώρα που με βλέπει έτσι λέει πάρ' το, φόρεσέ το με πολλά αξεσουάρ και με παπούτσια με στρας και σκουλαρίκια με στρας και παγέτες. Εννοείται ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι για πρώτο τραπέζι πίστας. Σίγουρα να προλάβεις να πάρεις σκουλαρίκια, τρέξε αμέσως. Πάμε, Μαρία, ο χρόνος τρέχει και θα χάσεις το στοίχημα με το σύζυγο, τον οποίο φαντάζομαι να ξεροσταλιάζει όταν βγαίνετε για ψώνια. Τι τραβάνε και οι κακόμοιροι σύζυγοι. Έλα, φτάσαμε. Γεια σας. Γεια σας. Θέλω ένα βραδινό ρούχο για πρώτο τραπέζι πίσω στον Οικονομόπουλο. Τέλεια. Μια απλή καθημερινή παραγγελιά σε μαγαζί. Λοιπόν, αρχικά έχουμε αυτό το φόρεμα εδώ. Πώς φαίνεται. Πάρα πολύ ωραίο. Έχω δοκιμάσει κάτι παρόμοιο. Όχι, δεν θα το θέλω να το δω. Μάλιστα. Κάτι τέτοιο που κάνει το κουραζέ. Ναι, αυτό θα το δοκιμάσω. Πάρα πολύ ωραία. Συνδυασμένο με αυτή τη γούνα είναι τέλειο. Ναι, θα τα δοκιμάσω αυτά. Τέλεια. Τι άλλο. Είναι. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό θα δοκιμάσω και... Ναι, και αυτό. Τέλεια. Είναι εντάξει το νούμερό μου. Ναι, είναι one size. Ωραία, αυτό. Ευχαριστώ. Πού πηγαίνω. Στον πόλεμο. Λοιπόν, ελάτε μαζί μου. Ναι. Από εδώ.
Α, θέλει προετοιμασία. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα περιμένω έξω. Μαρία, θα πας στα μουσικά βραβεία. Ναι. Πω, πολύ τρίχα αυτή η γούνα. Ναι, αυτό φταίει. Ωραίο. Είναι ωραίο, είναι βραδινό. Και? Είναι λαμπερό. Crazy girl, I love you. Ο το ασπίδες. Crazy girl, I need you so. Η ροζ γούνα μ' αρέσει. Θα το φόραγα, δεν ξέρω αν ταιριάζει σε αυτή την περίπτωση για βραδινή έξοδο. Αλλά είναι από τα κομμάτια που σίγουρα θα μπορούσα να φορέσω. Αυτό το σύνολο είναι το καλύτερο σύνολο που έχω δει σε όλα όσα φόρησε. Μπα! Πιστεύω ότι θα βγει νικήτρια η Μαρία με αυτό το σύνολο. Αυτό πάλι? Ναι. Όχι. Ναι ή όχι? Όχι. Α. Δεν θα βρω τίποτα αλήθεια. Θα πάω με αυτά που ήρθε. Ηρέμησε. Κοίτα, τώρα αυτό το t-shirt dress έχει ένα ενδιαφέρον. Το μανικάκι του, τα χρώματα, σου είναι φαρδί, σου πάει. Σου πάει πάρα πολύ. Θέλει πολύ ψηλό παπούτσι και ένα αυστηρό ανδρικό σακάκι. Μαύρο. Πολύ ωραία, μια χαρά. Μ' αρέσουν τα χρώματα, μ' αρέσει το σχέδιο, η λάμψη του, μ' αρέσει αυτό το ύφασμα. Αλλά δεν μ' αρέσει το στυλ του ρούχου. Αυτό το φόρεμα μου θυμίζει τα παζάρια. Ποιο κάνει παζάρια? Για το χαλβά φαρσάλων. Κλαίω. Πόσο χρόνο έχω? 1 ώρα, 8 λεπτά και 2 δεύτερα. Πρέπει να βιαστώ, φεύγω. Γεια σου. Θα σε αφήσει ο άντρας σου έξω από το σπίτι. Παρακολουθεί με αγωνία. Πάμε, Μαρία. Τι κάνουμε? Έχω αγχωθεί κι εγώ. Λέγε. Έχω δει όλα τα μαγαζιά με τα ρούχα, δεν έχω αποφασίσει. Θα πάω να δω παπούτσια, μήπως και πάρω καμιά ιδέα. Αυτό να κάνει. Για να μπορέσεις πιο εύκολα να συνδυάσεις κάτι. Καλά, αυτά μας τα είπαν κι άλλες και μετά μπερδεύτηκαν ακόμη περισσότερο. Ας ευχηθούμε αυτό να μην γίνει σήμερα. Άλλη τακτική ακολουθεί η Μαρία, λοιπόν. Γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να δω γόβες και πέδιλα σε νούμερο 38 ή 39. Πολύ ωραία, περάστε αριστερά. Ευχαριστώ. Έλα, δες τι θέλεις. Γοβίτσα. Θέλω να δω. Τι? Αυτή. Και ποια άλλη? Και θα δοκιμάσω και... Θα δοκιμάσω... Άντε, ντε. Και αυτή. Για βάλε. Ωραίο νύχι. Ωραία γόβα. Κλασική. Μυτερή. Μαύρη. Είναι για μπουζούκια. Και το κούνι είναι πολύ καθημερινό. Φαγούρα. Δεν νομίζω να ταιριάζει στο θέμα μας. Πάρα πολύ ωραία γόβα, απλή, κλασική, μυτερή, θεϊκή. Τέλεια. Εμείς εκεί στη Λάρισα πετάμε πιάτα, δεν πετάμε γαρίφαλα, οπότε δεν θα έχω κάποιο κίνδυνο να τα λερώσω. Και πιάτα πετάμε, κουπέλα μου, και γαρίφαλα πετάμε και απ' όλα πετάμε. Να τα πάρεις με κλειστά τα μάτια σου πάνε πάρα πολύ. Τα πιάτα δεν είναι λίγο ντεμοντέ πια? Μπορώ να μάθω πόσο χρόνο έχω? 53 λεπτά και 25 δεύτερα. Ου, ζωάρα, προλαβαίνω. Ωραία γόβα, δερμάτινη, ωραίο το τακούνι της, είμαι μες στο θέμα. Πάρα πολύ ωραία γόβα, έτσι με oversize κροκό μοτίβο. Σου πάει πάρα πολύ. Μ' αρέσει, φυσικά μ' αρέσει. Κροκό, λατρεμένο σε δέρμα, μου αρέσει πάρα πολύ, είναι τέλειες. Πάμε, Μαρία! Όσο περνάει η ώρα, η 32χρονη Λαρισαία μπερδεύεται ακόμη περισσότερο. Μας έμεινε ένα μαγαζί με παπούτσια και μετά πρέπει να ξεκινήσει τις αγορές της. Γεια σας. Θέλω να δω παπούτσια για βραδινή έξοδο στα μπουζούκια. Υπάρχουν εδώ πέρα. Να ρίξω μια ματιά. Βεβαίως. Ωραία, ευχαριστώ. Προτού πολύ. Ρίξετε μια ματιά, σας έχω κάτι για σας. Δωράκι. Oh. Το oh. Καθαριστικό. Το δεξί να πάρεις, το δεξί. Θα πάρω... Το δεξί. Αυτό. Δεξί. Την άκουσε. Να το ανοίξω. Εννοείται. Για πες. Α, τέλεια! Α. Συν 50 ευρώ. Μπράβο σου, σε καλή μεριά. Θα τα χρειαστείς τα 50 ευρώ στην Κηφισιά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θέλω να δω το μαύρο το μποτάκι σε 38. Μπράβο. Αυτό το πέδιλο σε μοβ. Το έχει εξαντληθεί σε 38 νουμεράκι το μοβ. Υπάρχει το ανθρακί αν θέλετε. Όχι, δεν το θέλω. Α, κρίμα. Θέλω να δω αυτή τη γόβα. Επίσης έχει εξαντληθεί. Τέλεια. Τι έγινε? Υπάρχει κάτι άλλο?
Θα δοκιμάσω αυτό το παπούτσι γιατί θα αρέσει την κερασούλα. Σίγουρα. Ούψ. Όπα, όπα, ζημιάρα. Με μάτιασα. Ναι. Τα κορίτσια πάλι. Ποια από όλες ήθελα να ξέρα. Ποια. Περνάνε το μυαλό μου κανένα δύο. Μάλλον η Λώρα. Μάλλον. Καμία σχέση. Ναι, ναι. Μα καμία. Το ποτήρι το λευκό το έχω ζητήσει, δεν θυμάμαι. Αυτό. Θέλω εκείνο και θέλω και αυτή τη γόβα εδώ. Αυτά. Είναι μπλε αυτή. Είναι μαύρο, λουστρίνι. Είναι μαύρο, αυτό θέλω. Αυτό θέλει το κορίτσι. Πω πω, τι έχω πάθει σήμερα. Το καλζόν μου σχίστηκε. Τα παπούτσια πέφτουνε. Το κινητό το θες. Με λάθιασαν οι άλλες. Θα πάρω τη γιαγιά να με ξεματιάσει. Ευτυχισμένο το 1950. Έλα, γιαγιά. Δεν το πιστεύω. Ξεμάτιασέ με, σε παρακαλώ. Δεν είμαι καθόλου καλά. Έχω μπλέξει με λαρισαίες. Oh. Όλα τα κάνω ανάποδα σήμερα. Ξεμάτιασέ με γιατί πρέπει να βγω πρώτη. Όσο και να σε ξεματιάσει, γιαγιά, μάτιασες κι εμάς, μου φαίνεται, στο τέλος. Θα ματιαστούμε όλες μαζί και θα θέλουμε παπά οπωσδήποτε. Αχ, για να δούμε. Θα πιάσουν τα ξεματιάσματα της γιαγιάς. Φτου, 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 σκόρδα, σκόρδα. Τι είναι ο Δράκουλας! Τέλεια. Και μετά το ξεμάτιασμα. Αυτό το παπούτσι η κερασούλα θα το αγαπήσει. Αν δε που θα τα αγαπήσω, κάποτε τα φορούσαμε πριν 20 χρόνια. Όταν ήσουν άστο. Η Θεανό θα φρίξει. Πω πω, χάλια, χάλια. Δεν μπορώ να το βλέπω, δεν μπορώ να το βλέπω. Είναι βραδινό, είναι για μπουζούκια. Ναι. Μου δίνει και 10-15 πόντους που τους χρειάζομαι. Τέρμα υπερβολικό, αν και σου δίνει το ύψος που θα έπρεπε. Τσούχτρα. Για να δούμε. Άλλαξε η τύχη μου λίγο. Λουστρίνη. Το ιδιαίτερο κόψιμο που κάνει επάνω, καλό είναι. Αλλά όπως θα πει και η Βίκη όταν το δει, δεν είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί. Είναι πάρα πολύ hot αυτό το κόψιμο. Hot, hot. Θα προτιμούσα να έχει περισσότερο τακούνι. Γιατί είσαι κοντή, να σε ψηλώνει πιο πολύ. Οκ. Okay. Δεν πιστεύω να κάηκες. Για πες. Εξαιρετικό. Κι όμως καλά ακούσατε. Αυτό το παπούτσι μου αρέσει πάρα πολύ. Σαν τον Πίτερ Παν στη χώρα του ποτέ είσαι. Μαρία μου, δεν μου αρέσουν καθόλου αυτά τα ποτάκια. Πάρα πολύ ωραίο παπούτσι. Γόβα τύπου ποτάκι, αλλά έχει τα κοψίματα στο πλάι και κολακεύει το πόδι και δεν κόβει τον αστράγαλο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Φυσικά και μου αρέσει. Μου φέρνετε και το επόμενο, παρακαλώ. Το επόμενο που ήταν το λευκό λουστρίνι, το ποτάκι δυστυχώς έχει εξαντληθεί. Θέλετε να ρίξουμε μια ματιά, μήπως βρείτε κάτι ακόμα. Ναι. Θέλω να δω. Τι να δει πια. Να δούμε αυτό, το πρώτο. Ωραία. Σε 38. Γρήγορα πριν εξαντληθεί και αυτό και εξαντληθώ κι εγώ. Α, γκλίτερ. Α. Πολύ λαμπερό. Αυτό είπα κι εγώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το παπούτσι. Μ' αρέσει που είναι μαύρο, μ' αρέσει που γυαλίζει, μ' αρέσει που είναι σεξι, μ' αρέσει το τακούνι, μ' αρέσουν όλα. Όλο αυτό το γκλίτερ μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι για μπουζούκια, είναι και λίγο Lady Gaga. Είναι λίγο κεντρικό, αλλά δεν με πειράζει, μπορώ να το υποστηρίξω. Στη Lady Gaga θα πήγαινε, κοπέλα μου. Σε σένα με αυτή τη χοντρή τη γάμπα αποκλείεται να πήγαινε. Lady Gaga. 25 λεπτά και 51 δεύτερα ακόμη για τη Μαρία που τρέχει για να κερδίσει δύο πράγματα. Πρώτον, το στοίχημα χρόνου με το σύζυγο και δεύτερον και κυριότερον, τον τίτλο της Shopping Star της εβδομάδας. Τι σας οφείλω? Είναι στα 89 ευρώ. Ορίστε. Ορίστε η τσάντα σας και η αποδείξή σας. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς. Πάμε! Μαράκι, πήραμε τα παπούτσια. Ώρα για τα ρούχα. Τι σας οφείλω? 220 ευρώ. Oh. Ορίστε. Η απόδειξή σας. Ευχαριστώ. Τα πράγματά σας. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Τέλος και με τα ρούχα. Κοίτα να δεις που θα το κερδίσει το στοίχημα με τον άντρα της. Πάμε, Μαρία. Γεια σας. Γεια σας. Θέλω να δω κοσμήματα και τσάντες για βραδινή έξοδο σε μπουζούκια. Πολύ ωραία. Θέλετε να κουμπίσετε τα πράγματα? Ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να περάσουμε στο βάθος. Να ρίξω και μόνη μου μια ματιά, μπορώ? Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Πάντα έτσι κάνει, μην την παρεξηγείτε. Για πες. Α, πάρα πολύ ωραίο. Α. Βραδινό, ναι. Λαμπερό, είμαι μέσα στο θέμα. Μου αρέσει που είναι πουγκάκι και δεν είναι... Τι? Φλάτς.
Με ποιον κοροϊδεύεις? Εσένα. Αυτό του πουγγίνι να βάλεις μέσα τάλιρα, κουπέλα μου. Τι να πω, δεν με ενθουσιάζει και τόσο, αλλά άμα αρέσει σε σένα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι κάτι διαφορετικό από όσα έχω δει μέχρι τώρα. Μ' αρέσει που είναι λαμπερό, μ' αρέσουν τα στρασάκια, μ' αρέσει που είναι πουγκάκι, μ' αρέσει που είναι διαφορετικό, το αγαπώ. Θα δω και αυτή εδώ. Τι είναι αυτή? Μάλιστα. Ωραίο και αυτό το τσαντάκι, ιδιαίτερο. Σαν και σένα. Ωραίο το χερούλι του. Δεν ξέρω ακριβώς πώς κρατιέται, θα το βρω στην πορεία όμως. Ωραίο και το μέγεθός του, έχει και αλυσιδίτσα αν θέλω να το φορέσω στον νόμο μου. Πολύ ωραία τετράγωνη τσαντούλα, όλη στρας, με ένα πολύ ωραίο χερούλι. Χωρίς υπερβολικές μεταλλικές λεπτομέρειες, μ' αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Αυτό σίγουρα θα αρέσει στη Θεανό, νομίζω. Θεανό έχει, κατά τη γνώμη μου, πολύ ωραίο γούστο. Και της αρέσουν και τα ιδιαίτερα κομμάτια. Όντως, Μαρία μου, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η τσάντα. Έχω κι εγώ μία παρόμοια στο σπίτι. Είναι φανταστική. Είναι τέλεια. Γιατί μωρή, μόνο η Θεανό έχει ιδιαίτερο γούστο, εμείς δηλαδή δεν έχουμε. Την πλήγωσε. Αυτό είναι σαν κυψέλες αυτά που πάνε οι μέλισσες. Κάτι τέτοιο μου θυμίζει. Θέλω να δω και σκουλαρίκια, μπορώ? Πολύ ωραία, βεβαίως. Για παίρνω από εδώ. Θέλω να δοκιμάσω... Τι? Αυτά. Με αυτά νομίζω είμαι καλυμμένη, δεν θέλω να το φορτώσω πολύ το σύνολό μου. Τραγικά σκουλαρίκια, τραγικά όμως. Υπέροχα σκουλαρίκια, φλωράλ, τα αγαπώ. Είναι φανταστικά για βράδυ, φανταστικά. Πόσο χρόνο έχω? 4,5 λεπτά. 4,5, πρέπει να βιαστώ. Λοιπόν. Ευγιάσου. Ωραία είναι και αυτά, λαμπερά. Γκουμούτσα. Και διακριτικά από τα προηγούμενα. Ωραίο και αυτό το φλωράλ σκουλαρίκια, αλλά το προηγούμενο είναι ό,τι πρέπει, ό,τι πρέπει. Και έχεις και κοντό μαλλί και θα φανούν τα σκουλαρίκια. Τέλειο. Γενικότερα δεν φοράω τόσο φαντακτερά σκουλαρίκια, θα το τολμήσω όμως τώρα. Εντάξει, Μαρία μου, σε μπουζούκια θα πάμε. Θεωρώ ότι αυτό είναι πιο λαμπερό από το προηγούμενο. Μπορώ να δω μήπως και μερικά δαχτυλίδια? Ναι, βεβαίως υπάρχουν. Πού? Ναι. Γρήγορα, δεν έχω πολύ χρόνο. Λοιπόν, μπορούμε να δούμε σε λεπτομέρειες, αν θέλετε. Ναι, ωραίο είναι. Πολύ ωραία, λεπτά, διακριτικά. Δίνουν μια λάμψη, αυτή που χρειάζομαι. Μ' αρέσουν πάρα πολύ όπως τα βλέπω. Μου πάνε. Ωραία δαχτυλιδάκια, απλές βερούλες. Φυσικά και μου αρέσουν. Αυτά τα δαχτυλιδάκια, ναι, οι βερίτσες αυτές είναι πολύ ωραίες. Να τις πάρεις. Αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν είναι πολύ λαμπερό, έχει όμως μεγάλη επιφάνεια. Όχι που θα βάλεις αυτό το δαχτυλίδι τώρα σε μπουζούκι. Όχι. Με τίποτα. Θα το φόραγα και πρωί και βράδυ. Είναι μες στο θέμα μου. Πάρα πολύ ωραίο σημαίνει δαχτυλίδι, αλλά όχι για βράδυ. Βέβαια, αν το συνδυάσει και με άλλα πράγματα, μπορεί να κάνει και βραδινό. Αλλά μου αρέσει πολύ για πρωί. Τι σας οφείλω, παρακαλώ. Με την καλύτερη τιμή που σας έχουμε κάνει είναι στα 80 ευρώ. Α, τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Πάλι καλά. Ορίστε. Ορίστε. Με γεια σας. Και η αποδειξή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Στο καλό. Μαρία, πάμε που σε περιμένει ο Φάνης. Επιστρέφουμε στο πλατό. Δώσ' του τα ψώνια. Αυτό που όλες του φτιάχνουν το σακάκι λες και θα πάει σχολείο. Άρε τυχερέ. Για πες Μαρία, πώς νιώθεις? Αισθάνομαι πολύ όμορφα που ολοκλήρωσα τις αγορές μου. Τελικά βρήκα αυτά που έψαχνα, τα πρόλαβα όλα. Πρόλαβα και αξεσουάρ. Μπράβο. Οπότε έχω κερδίσει το στοίχημα με τον σύζυγό μου. Γενικότερα, εμείς τα κορίτσια, ναι, δεν είμαστε και τόσο γλυκομήλητες. Τι θα πούνε οι συμπαίκτριες? Αλλά θέλω να πιστεύω ότι καμία δεν θα με κρίνει αυστηρά. Γιατί είμαι μέσα στο θέμα και νομίζω ότι θα τις αφήσω άφωνες. Προς το παρόν, μείνε και εσύ για λίγο άφωνη και πιες μια γουλιά να δροσιστείς. Εγώ πάω στο σαλόνι μας να στήσω αυτή. Γιατί μιλάνε για σένα τα κορίτσια. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το λόσο μου το σορτσάκι. Ναι. Που δεν ήταν πολύ κοντό. Την κολάκευε πάρα πολύ. Πώς δεν ήταν πολύ κοντό? Οπα. Μου άρεσε. Σου άρεσε, αλλά ήταν κοντό, να τα λέμε και αυτά. Δεν ήταν για το σωματότυπο της Μαρίας. Πιστεύω δεν ότι ήταν πολύ ωραίο. Το σωματότυπο το δικό μου το είπες όμως ότι είναι κοντό. Κατινάς. Δεν έχετε το ίδιο σωματότυπο. Δεν έχουμε την ίδια ηλικία, Θεανό μου. Και την ίδια ηλικία δεν έχετε, αλλά και το σωματότυπο το ίδιο. Εμένα λίγο το πράσινο. Πιο ψηλή από τη Μαρία. Πιο έτσι. Πρέπει να φορώ μακριά. Κορίτσια, κορίτσια. Όχι, δεν λέμε αυτό. Να συνεχίσουμε. Τέλος πάντων, να συνεχίσουμε. Εμένα το σορτσάκι μου άρεσε, αλλά όχι για τα μπουζούκια. Για πού? Για ένα κλαμπ. Μ' άρεσε το σορτσάκι, το ολόσωμο. Αλλά ίσως αν το φορούσε με ένα μαύρο καλτσόν,
να μην φαινόταν τόσο που. Να μην φαινόταν το ύψος της και να φορούσε το παπούτσι το ψηλό, ποιο το πέδιλο. Πίστεψε με ότι με το καλτσόν δεν φαίνεται. Το ύψος το ίδιο παραμένει. Ούτε σε ψηλό, ούτε σε κουτένι. Η Μαρία κέρδισε το στοίχημα με το σύζυγο και πήρε και ρούχα και παπούτσια και αξεσουάρ. Και τώρα πάμε στο καμαρίνι του Shopping Star για να τη δούμε να κάνει μαλλί και μακιγιάζ πριν ξεμαλιαστούν η Ντίνα με τη Θεανό. Σφάζονται στην ποδιά σου, Μαρία! Θα ξεκινήσω με ενυδατική. Υδρατών. Όχι πολύ, γιατί δεν με βολεύει. Τι εννοείς? Δεν στρώνει καλά το make-up, νομίζω, μετά. Α. Βάζει ενυδατική. Αυτό είπε. Mm-hmm. Θα συνεχίσω με το make-up. Ωραία. Δεν θέλω να βάλω πάρα πολύ, γιατί θα υδρώσω στα μπουζούκια και δεν θα είναι όμορφο. Θα χτυπιέσαι. Τέλειο. Και γρήγορη, μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι, τότε το μακιγιάζει η Μαρία. Έχει όλη την κίνηση. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζω με φρύδια. Θα τα τονίσω λίγο. Οκ. Το σχήμα τους. Βάφει λίγο το φρυδάκι, πολύ ωραίο. Ναι. Το χρειαζόταν. Εγώ δεν νομίζω ότι το χρειαζόταν, παιδιά, γιατί έχει ωραίο φρύδι. Πνεύμα αντιλογίας. Έτοιμο και αυτό. Συνεχίζω τώρα. Ακάθεκτη. Με τις σκιές. Τι σκιά θα βάλεις? Σίγουρα θα πλώσω μια ανοιχτή σκιά σε όλο το βλέφαρο. Ναι. Ωραία, καλά κάνει και βάζει ανοιχτή. Γιατί? Να ξεκουραστεί κάπου στο βλέμμα του. Το βλέμμα του, ναι. Θα συνεχίσω τώρα. Ωραίο τατουάζ, τι γράφει? Με μια πιο κουρασκιά, λίγο γκρι είναι. Γκρι, φακή, λαμπερή, κάτι είναι. Ωραία είναι. Θα σε γελάσω. I will love you. Δεν μ' αρέσει να είναι αυτή. Δεν έχει τελειώσει ακόμη. Να δούμε τι ακριβώς. Ναι, αυτό σου λέω. Δεν μ' αρέσει αυτή η συγκεκριμένη. Να δούμε στο τέλος. Εννοείται ότι θα δούμε. Θα πλακωθούν. Για να δούμε. Θα συνεχίσω με μια σκιά περλέ μοβ σε όλη την εξωτερική γωνία του ματιού. Περλέ. Την κάνω λίγο έντονη. Μ' αρέσει η σκιά για βράδυ. Τι μαθαίνω. Δεν με βολεύει έτσι. Θα σηκωθώ όρθια για να συνεχίσω. Παραμαύρησες. Λόνω σκιά και στο κάτω βλέφαρο. Όχι, έβαλε και κάτω. Ναι, ναι, έτσι γίνεται το σμούθι. Θα συνεχίσω με ένα μοβ μολύβι, θα δω πώς θα είναι. Θα ξαναπεράσω πάλι. Δεν θέλω να βάλω μαύρο. Δεν κατάλαβα τίποτα. Ήταν έβαζε μαύρο. Εντάξει, καθαρά βραδινό. Πάμε στο ρούτ. Πάμε λοιπόν. Η απόχρωση είναι... Τι? Ροδακινή. Περλέ, τη βάζω και λίγο παραπάνω γιατί έχει λάμψη και δεν θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσω κάποιο άλλο για highlighter. Τέλεια. Συνεχίζω με ένα μολύβι χιλιών, ένα ροζ νιούντ, κάτι. Κάτι. Ωραίο είναι, διακριτικό. Εβάλτα λοιπόν. Ροζ νιούντ. Ναι, έχει και λίγο ροζ μέσα. Πόσο χρόνο έχω? 13 λεπτά και 2 δεύτερα. Λίγη ώρα ακόμη. Εντάξει, το όχι. Δεν τη φοβάμαι. Ναι, δεν έχει και μακρύ μαλλί, οπότε... Ναι. Θα προλάβει, πιστεύω κι εγώ. Πάμε στη μάσκαρα. Δεν με βολεύει το μεγάλο καθρέφτη. Θα βάλω με καθρεφτάκι. Στο επιτρέπω. Oh. Τώρα μου φαίνεται ότι είναι πολύ σκούρο το μάτι της. Φαίνεται λίγο σκούρο το μάτι. Πάρα πολύ σκούρο, όχι λίγο. Μαρία, τι λένε? Συνεχίζω τώρα και αν έχω χρόνο θα ξαναγυρίσω μετά. Ναι. Θα βάλω ένα lip gloss, είναι ροδακινή. Βάλε και δύο. Θα έχει λίγο χρώμα και λάμψη. Καλό. Ωραίο. Ωραίο είναι αυτό, κερασούλα. Κερασίες, σαν και σένα. Ναι, όχι, ανοιχτό ροζ είναι, πρέπει. Κερασίες σαν το όνομά σου, ρε. Ναι, ναι, όχι, δεν είναι κερασί αυτό, είναι ροζ, παιδιά. Θα ξεκινήσω τα μαλλιά μου τώρα. Δεν θα κάνω πολλά πράγματα. Λίγο μόνο με το πιστολάκι θα δώσω όγκο στις ρίζες. Δεν έχω περιθώρια να κάνω και δεν θέλω να κάνω και πολλά πράγματα. Τα θέλω απλά και ίσια. Για να σε δούμε. Τι κάνει εκεί πάνω? Μα τι άλλο θα μπορούσε να τα κάνει? Απλά και ίσια. Κατσαρά δεν... Τι γίνεται? Όλα καλά? Ψήσω λίγο
την κορυφή, αλλά οκ, okay, θα το στρώσω πάλι. 7,5 λεπτά, Μαρία. Για να μου κρατήσουνε. Καλά, κορίτσια, κοίτα το άσπρος, αυτό δεν το είδα. Ναι. Ωραίο. Σε ποιο σημείο? Δεν θα πεις το σβέρκο. Άστον αφιένα. Σβέρκο το ξέρω εγώ, θεανό μου. Δεν το πρόσεξα. Είμαι την καρδίτσα, γιατί έτσι το λέμε στην καρδίτσα. Σβέρκο. Κι εγώ κοντά είμαι. Τέλος. Τώρα είμαι έτοιμη. Τα έχεις κάνει ολόσωστα. Τα φρυδάκια σου, τα ματάκια σου, μου αρέσουν τα χείλια σου. Ωραίο το ρούζ, πάρα πολύ ωραίες υφές έχεις διαλέξει. Τα μαλλιά σου απλά, ωραία και κλασικά και πολύ πολύ φίνα. Μπράβο σου, πολύ ωραία Μαρία, μπράβο. Η Μαρία έκανε μαλλί και μακιγιάζ και τώρα είναι έτοιμη για πασαρέλα. Είμαι έτοιμη για πασαρέλα, δεν έχω καθόλου άγχος. Ναι. Πάμε να κλείσει η εβδομάδα μας θριαμβευτικά. Και τι εβδομάδα ήταν αυτή, με τη λάμψη, τις ίντρικες, τα πισόπλατα μαχαιρώματα που ελπίζω να συνεχιστούν. Έλα Μαρία, ο Οικονομόπουλος σε περιμένει. Καθημερινά. Α, πήρε τα μποτάκια τα περίεργα. Αυτά τα χαμόγελα τα αληθινά πολύ μ' αρέσουν. Εντάξει, το περπάτημα δεν είναι και το καλύτερο που θα μπορούσε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Έχει ωραίο χαμόγελο. Το χέρι εκεί θα μείνει, σαν αμφορέας. Έλα πάρε φόρα και δώσ' του. Τελικά οι Λαρισαίες όντως ξέρουν από μπουζούκια. Μαρία μου, πάρα πολύ ωραίο το κεφάλι σου. Υπέροχα τα μαλλιά, πολύ σωστό το μακιγιάζ και τα σκουλαρίκια σου τα σπάνε. Πραγματικά και είναι υπέροχη επιλογή, βραδινή, πολύ πολύ μοντέρνα και νεανική ταυτόχρονα. Τώρα, μου αρέσει πάρα πολύ το τρέντς που έχεις διαλέξει. Είναι φανταστικό το μήκος του, πολύ ωραία η λάμψη του, τέλειο το πατρόν και σου πάει άψογα. Το καμισόλ από μέσα δεν είναι άσχημο, αλλά η δαντέλα μαζί με την παγέτα κάνει υπερβολή. Και η φούστα επίσης, συνδυαστικά με όλα τα άλλα, παρόλο που μεμονωμένα είναι πολύ ωραία, δεν μ' αρέσει συνδυαστικά. Δηλαδή το styling που έχεις κάνει δεν ταιριάζουν τα πράγματα μεταξύ τους. Τα μποτάκια σου είναι πάρα πολύ ωραία, το δαχτυλίδι σου μου αρέσει πολύ, είναι απλό και απέριστο και το τσαντάκι τέλειο. Δεν θα σας στερήσω τη χαρά να τη δείτε για ακόμη μια φορά. Θεανό τι λέει. Για πες Μαρία, σου άρεσε η πασαρέλα? Την πασαρέλα πέρασα πάρα πολύ ωραία, δεν είχα καθόλου άγχος, ανυπομονούσα και το ευχαριστήθηκα. Να πω την αλήθεια, πες την. Η Μαρία στην πασαρέλα δεν μ' άρεσε καθόλου. Της χάλασαν το περπάτημα τα μπουτάκια, δεν της τέριαζαν καθόλου για πασαρέλα. Τα μποτάκια ή τα μπουτάκια τώρα, μπερδεύτηκα. Για να δούμε πώς αξόδεψε η Μαρία. Το λιντζερί κόστησε 29 ευρώ, η φούστα 59, το πανοφόρι 132, για τα μποτάκια ή τα μπουτάκια, πέστε τα όπως θέλετε, πλήρωσε 89 ευρώ, για την τσάντα 30, για τα σκουλαρίκια 30 και για το δαχτυλίδι άλλα 20. Συνολικά δηλαδή ξόδεψε 389 ευρώ και της έμειναν 11 ευρώ, αφού κέρδισε 50 ολόκληρα ευρώ στο παιχνίδι των φακέλων. Γεια σου Μαρία μου, καλώς ήρθες. Γεια σου Λώρα, καλώς σας βρίσκω. Θα ξεκινήσω από το μακιγιάζ. Μου αρέσει πάρα πολύ που έχεις τονίσει τα μάτια σου. Τα μαλάκια σου είναι όμορφα, ήσυχα. Τα σκουλαρίκια δεν μου αρέσουν. Το πανωφόρι είναι φανταστικό. Αλλά μου αρέσει μόνο όταν το έχεις κλειστό. Όταν το ανοίγεις δεν μου αρέσει το μέσα σύνολο. Τα παπούτσια δεν μου αρέσουν και τόσο. Το τσαντάκι δεν μου άρεσε πολύ. Αυτά. Και με πείραξαν αυτά που μου είπε η Λώρα. Είναι η άποψή της και είναι σεβαστή. Δεν της άρεσε και τίποτα. Αυτό το σύνολο που επέλεξε φοριέται οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, είτε για ένα ποτό, είτε για ένα φαγητό, για κάτι τέτοιο. Γεια σου Μαράκι μου. Γεια σου Ντινάκι μου. Θα ξεκινήσω από το κεφάλι κι εγώ λοιπόν, από τα μαλάκια, λίγο έτσι αν τα έχεις προς τα μέσα θα μ' άρεσαν καλύτερα. Το μακιγιάζ εμένα δεν μου αρέσει που έχεις τονίσει τόσο τα μάτια και έχεις βάλει και μολύβι από κάτω και μάσκαρα. Θα προτιμούσα το ένα ή το άλλο. Τα σκουλαρίκια. Εντάξει, ευτυχώς την περιστάλα τα αστέρια δεν μ' άρεσαν καθόλου. Τώρα, κατεβαίνουμε. Λοιπόν, το πανωφόρο και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά είναι μόνο για να μπει στην είσοδο και εκεί θα το βγάλει. Οπότε μέσα δεν έχει λάμψη. Δεν χρειάζομαι τα ρούχα για να είμαι λαμπερή. Είμαι λαμπερή από μόνη μου. Και μαράκι μου, μίνι μωρή Μαρία μου, πολύ μίνι. Όχι και πολύ μίνι, κυρία Ντίνα μου. Αυτό ήταν καθαρά δικό σας θέμα, γιατί ακούσατε αυτά που ακούσατε στην κριτική σας. Επειδή με σχολίασες, λοιπόν, επειδή πάει λέγοντας αυτή την εβδομάδα, εκτός από την κερασούλα που έχει πάρει φόρμα, σχολιάζω λοιπόν ότι είναι μίνι. Και αυτή η φούστα, μαράκι μου, δεν ήταν μίνι. Αυτή η κάργα μίνι ήταν.
Ξεκινήσατε μόνο με μένα να φάτε ότι ήταν μίνι. Μάλλον το ότι είμαι 54 χρονών απαγορεύεται να φοράω μίνι, ε. Ναι, αλλά εγώ είμαι 54 και έχω ποδάρες. Ε, ή κάνω λάθος. Τα μπουτάκια δεν ήταν στις επιλογές μου. Ήθελα ή μία πλευρά να είναι κλειστή ή άλλη και μ' άρεσε πιο πολύ η λουστρίν γόβα. Το τσαντάκι, οκ. Okay. Το δαχτυλίδι μου αρέσει αυτό που πήρε στο ήσυχο, γιατί τ' άλλο έκανε μεγάλη φασαρία και ήταν για πιο ροκ διάθεση, οπότε δεν θα το προτιμούσα. Οκ, okay, καλή σου επιτυχία. Περίμενα να ακούσω μια παρόμοια κριτική από την κυρία Ντίνα, γιατί έδειξε μια δυσαρέσκεια τις προηγούμενες μέρες με τη δική της κριτική. Οπότε ήμουν προετοιμασμένη. Της Μαρίας δεν της άρεσε η κριτική μου. Το κατάλαβα από την αντίδρασή της, αλλά επειδή έχουν στρατηγική οι Λαρισαίες, είπα και εγώ να ακολουθήσω το ίδιο, να έχω στρατηγική που είμαι από την καρδίτσα. Μαράκι μου, γεια σου. Γεια σου, Θεανό μου. Είσαι πάρα πολύ λαμπερή. Το σακάκι μου άρεσε απίστευτα. Τα σκουλαρίκια σου μου αρέσαν πάρα πολύ, ήταν στις επιλογές μου, όπως και το τσαντάκι. Τα χτυλίδια ευτυχώς δεν πήρε το μεγάλο που είχε μεγάλη επιφάνεια, που ήταν πιο ροκ. Το μόνο που δεν μου αρέσει καθόλου, δύο πράγματα, είναι τα μποτάκια που παρακαλούσα να μην τα αγοράσεις, να έπαιρνες κάποια γόβα, γιατί σου είπαν πάρα πολύ οι γόβες, γιατί σε έχω δει με αυτές και είναι καταπληκτικές. Θεανάκι μου, δεν τις υποστηρίζω τις γόβες, δεν το έχω όπως εσύ και πίσω να γύρναγα το χρόνο, γόβες δεν θα έπαιρνα. Μου αρέσει πάρα πολύ η δερμάτινη φούστα. Τον λιζερί συνήθως το φοράμε, το βλέπουμε συχνά. Ναι. Και είναι κακό να το βλέπουμε το λιζερί. Μια χαρά μας έχει βολέψει όλες. Καλώς όρισες, μαράκι μου. Καλώς σε βρήκα, κερασούλα μου. Τα μαλλιά σου πολύ ωραία τα χτένισες, αλλά έπρεπε να τα κάνεις λίγο ακόμη προς τα μέσα. Κάτι έπρεπε να βρουν να πούνε για το μαλλί μου. Εγώ το βρίσκω ωραίο. Το μακιγιάζ μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά έβαλες πάρα πολύ μολύβι από κάτω. Να το πει και κανένας άλλος αυτό να το πει, εσύ ρε κερασούλα. Πολύ μου αρέσει με τα μολύβια κάτω από τα μάτια. Το σκουλαρίκι σου πάρα πολύ ωραίο. Θα πω κι εγώ όπως τα κορίτσια και για το μπουτάκι. Και δεν μ' άρεσε κι εμένα καθόλου αυτό το μπουτάκι. Τα παπούτσια ήταν για να τα πάρεις μία και να τα πετάξεις στη θάλασσα και να μην ξαναβγουν ποτέ. Επίσης, μ' άρεσε η φούστα η δερμάτινη. Για μένα δεν είναι καθόλου κοντή. Αυτό που φοράς από μέσα από τη φούστα δεν μου άρεσε επειδή είχε αυτή τη δαντέλα και μου χάλασε λίγο. Το πανοφόρι μ' άρεσε πάρα πολύ. Ήταν το κάτι άλλο. Και το τσαντάκι μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά θα προτιμούσα να είναι μαύρο με τα στρασάκια. Δεν μπορεί η Μαρία να ήταν έτσι σε πρώτο τραπέζι πίστας με τον Οικονομόπουλο. Σίγουρα θα την πουτάγανε και θα τη βάζανε να κάτσει απάνω στην μπάρα. Μου φάνηκε εντάξει η κριτική της κερασούλας. Λίγα πράγματα ήταν αυτά που δεν της άρεσαν. Όλα καλά. Πρώτη θα βαθμολογήσει η Λώρα που είχε καλά λόγια για το πανοφόρι και το μακιγιάζ, αλλά έκραξε το τσαντάκι και τα παπούτσια. Τη Μαρία έβαλα 5, γιατί δεν μου άρεσε τίποτα, μου άρεσε μόνο το πανοφόρι. Επόμενη η Ντίνα που ξύνησε με το μακιγιάζ και τα σκουλαρίκια και βρήκε το φόρεμα υπερβολικά κοντό. Α, δεν της άρεσαν ούτε τα μποτάκια. Τη Μαρία την έβαλα 5, γιατί δεν μου άρεσε το μποτάκι, δεν μου άρεσε το μακιγιάζ που ήταν τόσο μαύρο μέσα και το λιντζερί. Δεν μου άρεσε καθόλου. Τρίτη θα βαθμολογήσει τη Μαρία η Θεανό που συμφώνησε με την επιλογή στο σακάκι και τα σκουλαρίκια, αλλά θα ήθελε να δει γόβες και όχι μποτάκια. Τη Μαρία έβαλα 8, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ το πανοφόρι της, η φούστα της, τα κοσμήματά της, το μακιγιάζ και τα μαλλιά. Δεν μου άρεσε καθόλου το λιζερί και τα μποτάκια της. Και τελευταία η κερασούλα, που έκραξε το χτένισμα και το μακιγιάζ και τα μπουτάκια. Της άρεσε μόνο το πανοφόρι. Όπα! Μην είσαι σκληρή. Τη Μαρία έβαλα 6. Πάλι καλά. Γιατί μ' άρεσε μόνο το πανοφόρι της και όλα τα άλλα δεν μ' άρεσε τίποτα. Πού να ξέρες. Αργά και αφασανιστικά η κερασούλα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να είμαι η shopping star της εβδομάδας εξαιτίας της κριτικής που άκουσα, αλλά πιστεύω ότι το αξίζω να είμαι. Η Μαρία αποκλείεται να βγει shopping star της εβδομάδας. Γιατί δεν ξέρει να ντύνεται καλά. Σε
σε αυτό το στυλ που ήταν το θέμα και ήταν πάρα πολύ κουρασμένη. Μιλάμε για εβδομάδα thriller. Η Μαρία με 6 στα 10 περνάει στη δεύτερη θέση και περιμένει τη βαθμολογία από την fashion expert Βίκυ Καγιά, ώστε να μάθει αν είναι αυτή ή όχι η shopping star της εβδομάδας. Κάντε λίγα λεπτά υπομονή, διότι πρώτα η Βίκυ θα δώσει χρήσιμες στυλιστικές συμβουλές. Αγαπημένες μου, για εσάς που αγαπάτε τα μίνι και έχετε όμορφα πόδια, τώρα είναι η ευκαιρία σας να το βάλετε. Πρώτο τραπέζι, πίστα. Ακριβώς. Όσο πιο μίνι, τόσο το καλύτερο. Αρκεί να ταιριάζει το σωματότυπό σας, στα πόδια σας και βεβαίως στην ηλικία σας. Φυσικά, αν αφήσουμε εκτεθειμένα τα όμορφα πόδια μας, τότε θα πρέπει να κλείσουμε το πάνω μέρος. Με ένα ωραίο στενό ζιβάγκο, μια ωραία λαιμόκοψη, ένα σακάκι σταυρότο με μια ζώνη περασμένη από πάνω. Δεν τα δείχνουμε όλα ποτέ. Αφήνουμε και κάτι στη φαντασία για να δουλέψει. Κορίτσια, ας υποδεχτούμε τη Βίκυ Καγιά. Γεια σας κορίτσια από τη Λάρισα και από την Καρδίτσα! Γεια σας Βίκυ! Μα τι ωραίες που είστε! Μου έχετε φτιάξει όλη την εβδομάδα τι προσωπικότητες, τι θεάρες, πραγματικά ούτε παραγγελία να σας είχαμε κάνει. Κορίτσια, πάμε να δούμε αναλυτικά το styling. Ναι. Λόρα, τι κουκλάρα είσαι εσύ. Το φόρμα που διάλεξε είναι φανταστικό. Κρουαζέ αγκαλιάζει πάρα πολύ ωραίο τον μπούστα, έχει ωραία ένταση στο μανίκι, έχει τέλειο μήκος, στενεύει στη μέση, τέλεια τα μποτάκια, super sexy και μου αρέσει πολύ και το παλτό γιατί έχει τονισμένους ώμους, στενεύει και στη μέση και μπαίνει η Λόρα μέσα στο μπουζούκι και γίνεται χαμός. Τα σχόλια της Βίκυς μου άρεσαν πάρα πολύ, ήταν όλα θετικά. Δεν μου είπε κάτι αρνητικό. Ντίνα, έχεις κάνει φανταστική επιλογή. Έχεις λοιπόν βάλει ένα t-shirt dress με παγέτα το οποίο αλλάζει και λίγο κάνει νερά, το οποίο σου χαϊδεύει και σου αγκαλιάζει το σώμα χωρίς να μαρκάρει πουθενά και βγαίνει έξω η ποδάρα με το λόσο στο καλσόν που συγκινήθηκα, έτρεξε ένα δάκρυ και από το δεξί και από το αριστερό μόλις το είδα που πρόλαβες καλσόν. Το γουνάκι δεν είναι αγαπημένο με επιλογή, αλλά δεν είναι λάθος. Σου πάει, έχει ωραίο πέλος, είναι ωραίο το μήκος του και μου αρέσει και η καφετσούλα. Μ' άρεσαν πάρα πολύ τα σχόλια της Βίκης, τα είχα όλα ολόσωστα. Λίγο το γουνάκι δεν την άρεσε, αλλά με πήγαινε. Ευχαριστώ, Βίκη. Θεανό, έχεις διαλέξει ένα παλτό, trench coat κροκό, του ονείρου. Το τσαντάκι θα στο κλέψω. Είναι φανταστικό, το φόρεμα σου πάει, είναι λούρεξ, αλλά δεν είναι τόσο πολύ, πώς να σου το πω, ανεβαστικό για σένα. Είναι λίγο πιο κλασικό για ένα κοκτέιλ, να πας για ένα δείπνο, θα το ήθελα λίγο πιο up. Μου άρεσαν πάρα πολύ τα σχόλια που μου έκανε η Βίκη για τον ντυσιμό μου. Χαίρομαι που σχεδόν ήμουν αλάνθαστη. Όχι ότι και το φόρεμά μου το σχολίασε άσχημα, αλλά θα ήθελε κάτι άλλο πιο διαφορετικό, ίσως κάτι πιο λαμπερό από μένα. Κερασούλα, ποιος να το πίστευε ότι θα μου σκάσεις μύτη στο Shopping Star με Total White. Είσαι θεά. Έχεις ενώσει ωραίες μεταλλικές αποχρώσεις. Αν μου είχες βάλει χρυσό, θα μου κρότσαγε με το ασημένιο. Αλλά το ροζ χρυσό του πάει πάρα πολύ. Η φόρμα σου πάει γάντι. Είναι ό,τι πιο κόμψο να εμφανίζεις με παντελόνι το βράδυ. Το γουνάκι δεν είναι με ξετρελένη, αλλά του πάει. Το κλάτσι είναι ωραίο ροζ χρυσό. Εγώ δεν ξετρελαίνω με αυτά τα κλάτσι, αν είναι σωστό. Τα σκουλαρίκια σου υπέροχα. Είναι όλο σωστό. Τα μακιγιάζ σου, τα πάντα. Τα σχόλια της Βίκης με ευχαρίστησαν πολύ. Ευχαριστώ, Βίκη. Μαρία, διάλεξε ένα τρέντ κοντό το οποίο είναι φανταστικό. Συνδυαστικά με τα τέλεια σκουλαρίκια, γιατί οι μελαχρινές γυναίκες είναι ωραία να φοράνε σκουλαρίκια και θα μου άρεσαν πάρα πολύ και στη Λόρα. Αυτό που θέλω να σου πω, το μέσα κομμάτι, το lingerie top με τη φούστα, δεν ταιριάζει με το έξω. Δηλαδή είναι ωραία κομμάτια από μόνα τους, αλλά δεν είναι ωραία σεταρισμένα. Τα ποτάκια σου είναι πάρα πολύ ωραία και το πουγγί σου είναι φανταστικό. Θα συμφωνήσω με τα σχόλια της Βίκη, σίγουρα ξέρει κάτι παραπάνω. Δεν μπορώ να ξέρω ότι δεν πήγαινε το μέσα με το έξω, αλλά μαθαίνω. Είστε έτοιμες να δούμε την τελική κατάταξη βαθμολογία? Ναι. Στην πέμπτη θέση, με βαθμολογία 6,37 στα 10, είναι... Είναι η Θεανό. Στη Θεανό βάζω 7. Μ' αρέσει πάρα μα πάρα πολύ το παλτό που επέλεξε. Βέβαια, το φόρεμα δεν είναι άσχημο επάνω της, αλλά δεν είναι τόσο δημιουργικό. Είναι μια λύση πάρα πολύ ασφαλής. Το τσαντάκι τα σπάει. Οι γόβες, okay, θα προτιμούσα όμως πέδιλα. Με το 7 της Βίκης, η τελική βαθμολογία της Θεανός διαμορφώθηκε σε 6,37 στα 10 και έτσι βρέθηκε στην 5η θέση. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να είμαι στην 5η θέση. Πιστεύω ότι οι συμπαίκτριές μου ίσως να μην στήριξαν τόσο πολύ την προσπάθειά μου. Στην τέταρτη θέση, με βαθμολογία 6,5 στα 10 είναι... Είναι η Μαρία. Στο μαράκι βάζω 7. Δεν έκανε κακή προσπάθεια, όμως τα κομμάτια που διάλεξε δεν τα σέταρε αρμονικά μεταξύ τους. Μεμονωμένα είναι πάρα πολύ όμορφα κομμάτια.
Με το 7 από τη Βίκη, η τελική βαθμολογία της Μαρίας διαμορφώθηκε σε 6,5 στα 10 και έτσι βρέθηκε στην τέταρτη θέση. Δεν περίμενα την τέταρτη θέση, δεν με πείραξε καθόλου, πέρασα υπέροχα, είμαι κερδισμένη και ευχαρίστω θα το ξανάκανα. Στην τρίτη θέση, με βαθμολογία 6,62 στα 10, είναι... Είναι η Ντίνα. Στην Ντίνα μου βάζω 8. Μ' αρέσει πάρα πολύ το t-shirt dress από παγέτα. Τέλειο το καλσόν, φανταστική η γόβα, πολύ ωραίο το τσαντάκι. Το μπολερό είναι ok, τη πάει, δεν είναι αγαπημένη με επιλογή, αλλά είναι μια χαρά γιατί είναι μαύρο και έχει πολύ ωραίο πατρόν. Ωραία και η καρφίτσα με το φιωγκάκι, ωραίο και το κορίτσι. Μπράβο, Ντίνα. Με το οκτάρι της Βίκης, η τελική βαθμολογία της Ντίνας διαμορφώθηκε σε 6,62 στα 10 και έτσι κατέκτησε την τρίτη θέση. Δεν πίστευα ότι θα είμαι στην τρίτη θέση. Πίστευα να είμαι στην πρώτη. Αδικήθηκες? Πιστεύω ότι αδικήθηκα, γιατί είχαν στρατηγική οι Λαρισσές και μου έβαλαν μικρή βαθμολογία. Άρα η νικήτρια του Shopping Star είναι η Κερασούλα ή η Λόρα. Η Λόρα ή η Κερασούλα. Η νικήτρια του Shopping Star. Με βαθμολογία 7,62 στα 10 είναι... Η Λόρα! Μπράβο, Λόρα! Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λόρα! Μπράβο! Το μορφοκόρι με το μορφοκόριτσα. Βέβαια, στη δεύτερη θέση είναι η Κερασούλα με 6,75. Τι θα κάνεις τα 1000 ευρώ, έλα κοντά μου. Σκέφτομαι... Έλα, θα πέσεις κάτω. Σκέφτεσαι να συγκριθείς. Θα φτιάξω το παιδικό δωμάτιο του γιου. Στην Κερασούλα μου βάζω 8. Φανταστική επιλογή να διαλέξει αυτή τη φόρμα και σε αυτό το χρώμα. Αποκλείεται να περάσει απαρατήρητη. Ήθελα να βγω στην πρώτη θέση, αλλά που βγήκε η Λόρα δεν έχω κανένα πρόβλημα. Η δεύτερη θέση καλή είναι. Στη Λόρα βάζω 8. Εξαιρετική προσπάθεια, φανταστικό παγετένιο φόρμα που αγκαλιάζει υπέροχα το σώμα της. Μ' αρέσει πάρα πολύ το πάνω φόρμα με τους τονισμένους ώμους και την υπέροχη μέση και το τσαντάκι είναι μια χαρά. Μπράβο σου, Λόρα. Shopping Star της εβδομάδας η Λόρα με τελική βαθμολογία 7,62 στα 10. Δεύτερη η Λαρισαία Πάολα, η Κερασούλα με 6,75 στα 10. Τρίτη η Ντίνα με 6,62 στα 10. Τέταρτη η Μαρία με 6,5 στα 10. Και πέμπτη η Θεανό με 6,37 στα 10. Πρώτη φορά όλες οι παίκτριες βάζουν χαμηλότερες βαθμολογίες από τη Βίκη. Καταλαβαίνετε πόσο αγαπήθηκαν. Κατά βάθος, το ήξερα ότι θα είμαι η νικήτρια του Shopping Star, αλλά είχα μια επιφύλαξη να δω τι θα γίνει και στο τέλος. Δεν νομίζω ότι της άξιζε της Λόρας η πρώτη θέση, γιατί δεν είχε τόση λάμψη ούτε στα αυτιά ούτε στο λαιμό. Αλλά αφού εγώ την έβαλα 8, καλά να πάθω. Έβαλες τα χεράκια σου και έβγαλες τα ματάκια σου! Wow, κι άλλο δώρο! Ευχαριστώ πάρα πολύ, Shopping Star! Ευχαριστούμε και όλους εσάς που είστε πιστοί κάθε εβδομάδα συνοδοιπόροι της μόδας. Είναι πάρα πολύ εύκολο να περάσετε αυτή την πανέμορφη εμπειρία. Απλά δηλώστε συμμετοχή στο Shopping Star. Τόσο απλό. Καλό Σαββατοκύριακο και μην ξεχνάτε, έρχεται Δευτέρα με νέα Shopping Star και super hot θέμα. Γεια σας! The sun.
From the ashes we rise. We rise with hope.